Μέλη του κοινωνικού ιατρείου αλληλεγγύης έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο Λιμωδών στην οδό Λαμπράκη, ζητώντας από κυβέρνηση και Υπουργείο Υγείας την άμεση επαναλειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει κλειστό εδώ και μία οκταετία. Για να ανοίξουν τα νοσοκομεία είναι σήμερα το πρώτο βήμα. Σε μια κατάρρευση του συστήματος υγείας, τα βλέπετε πώς είναι τα πράγματα, έχουν γεμίσει θάλαμοι, έχουν γεμίσει διάδρομοι, οι εντατικές βάζουν ανθρώπους στα χειρουργεία. Λοιπόν, τελειώσαμε, σφραγίσαν τα νοσοκομεία. Μάλιστα, όπως τονίζουν με νόημα τα μέλη του ΚΙΑ, με δεδομένη την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βιώνουν όλα τα νοσοκομεία ελαίου πανδημίας και καθώς οι υγειονομικές υποδομές βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης, η επαναλειτουργία του λοιμωδών θα έδινε μια σημαντική χειραβοηθείας στην πολύπαθη περίθαλψη. Να στηρίξουμε το αίτημα για επαναλειτουργία του λοιμωδών. Αυτό που επισημαίνουν είναι ότι με την επαναλειτουργία του λοιμωδών θα βοηθηθούν όχι μόνο οι ασθενείς που δίνουν τη μάχη τους απέναντι στον κορονοϊό, αλλά και ασθενείς με άλλες παθήσεις, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν βρεθεί στο περιθώριο και αρκετοί εξ αυτών αναζητούν λύσεις στον ιδιωτικό τομέα, βάζοντας όπως είναι φυσικό βαθιά το χέρι στην τσέπη. Με αποτέλεσμα, όταν δεν έχουν και τη δυνατότητα να πάρουν τα φάρμακά τους, μένουν χωρίς καμία αγωγή. Λοιπόν, και είναι έτσι μια κατάσταση. Ο Βασίλης Ευθυμιάδης, γιατρός του κοινωνικού ιατρείου αλληλεγγύης, δηλώνει ότι το πρώτο βήμα έγινε για να λειτουργήσει και πάλι το νοσοκομείο, το οποίο έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αφού όταν παραχωρήθηκε από το Ιταλικό κράτος, είχε τη δέσμευση με 74 ευρώ το χρόνο να παραμείνει μονάδα υγείας. Φυσικά από το 2013 κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και άπαντες προσδοκούν ότι λίγαν συντόμως τα πράγματα θα επανέλθουν στην κανονικότητα, που δεν είναι άλλη από το να ανοίξει και πάλι τις πύλες του στον κόσμο της Θεσσαλονίκης, το λιμωδών. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια μόνο σαν αποθήκη. Λοιπόν, και τίποτα παραπάνω. Μπορεί να ανοίξει, αυτό ζητάμε τώρα, προσλήψη προσωπικού, άνοιγμα των νοσοκομείων εξυπηρέτηση της πόλης. Είναι μια μεγάλη, μεγάλη ανάγκη. Χρηματοδότηση της υγείας, γιατί θα δούμε ότι τα βασικά φάρμακα που πρέπει να έχει κάποιος για να επιβιώσει. Υπέρ της επαναλειτουργίας του λοιμωδών τάσσονται και πολλοί κάτοικοι της περιοχής, αλλά και συλλογικότητες ανάμεσά τους η ανοιχτή συνέλευση Αγώνα Τούμπας, καθώς οι ανάγκες για λειτουργία όσων περισσότερων νοσοκομείων γίνεται στη συμπρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Θεωρούμε αυτό το κλείσιμο των νοσοκομείων μια επίθεση στη ζωή μας, στο επίπεδο της ζωής μας, όπως γίνεται σε πολλά επίπεδα. Οπότε αποτελούμε το ξαναδείγμα. Συμπράττουμε με το κοινωνικό ιατρείο στο αίτημα για επαναλειτουργία του νοσοκομείου. Τώρα αυτό που περιμένουν με αγωνία είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης, ώστε το λοιμωδών να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο σύστημα υγείας, όπως άλλωστε έκανε επί δεκαετίες με τεράστια επιτυχία.